Γεια σας. Σήμερα θα σας διαβάσουμε ένα ποίημα με τίτλο «Το άλογο». «Τη γνώρισα προχτές. Τι άλογο είναι αυτό, λες? Πόδι ένα μέτρο. Πρόσωπο ξέχασέ το. Να τη βάλω κάτω ή να τη βάλω πάνω? Ποιος ξέρει τι να κάνω? Θεέ μου, να αμαρτάνω?» Πρόβλημα αυτή η σέλα. Άμα θες να τη δέσεις, έλα. Γιατί εγώ θα τρελαθώ άμα τη δω. Να μάθω να τη δένω, επάνω να ανεβαίνω. Βόλτες να κάνω, τη θάλασσα να απολαμβάνω. Βουνά να γυρίζω, τον αέρα να σκίζω. Σταματημό να μην έχω, συνέχεια να τρέχω. Τα πέταλα να ακούω του αλόγου, τα κέμια να κουνάω και όρθιος να καβαλάω. Αυτό, φίλοι μου, ήταν ένα ποίημα σε συμπαραγωγή με τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος εκτελεί χρέη καμεραμάν αυτή τη στιγμή. Σήμερα 26 Δεκάτου 2014, ημέρα Τετάρτη, ζωή να έχουμε. Και αυτό που έχουμε προτείνω σαν συμπαραγωγή αυτού του ποίηματος, στην ολοκλήρωσή του, έχουμε να σας προτείνουμε μετά από αυτό το ποιοτικό θεατρικό ποίημα «Το κτήμα των αλόγων στη Νέα Μηχανιώνα». Ελάτε κοντά μας, ο κύριος Γιώργος, έμπειρος γητευτής των αλόγων, μπορεί να σας κάνει βόλτα με τα άλογά του εδώ στην Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και να αποκτήσετε εμπειρία, να ζήσετε αυτό το καταπληκτικό ζώο, το άλογο, ο καλύτερος σύντροφος του ανθρώπου, και να αναπτύξετε αισθήσεις και αισθήματα που δεν είχατε ποτέ στη ζωή σας. Επομένως, ελάτε όλοι στο κτήμα των αλόγων του κυρίου Γιώργου, στη Νέα Μηχανιώνα. Πληροφορίες εντάφθα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλό βράδυ.